Ποιες είναι οι παθήσεις του θυροειδούς αδένα και πώς αντιμετωπίζονται? Τι νεότερα έχουμε στην χειρουργική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων παθήσεων? Απαντήσεις από τον ειδικό χειρουργό ενδοκρινών αδένων, Σταύρο Καρακόζη. Κύριε Καρακόζη, εξηγήστε μας τι είναι ο θυροειδής αδένας και πώς η λειτουργία του επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο θυροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του λαιμού μας και παράγει κάποιες ουσίες, τις ορμόνες του θυροειδούς, οι οποίες ρυθμίζουν το μεταβολισμό του ανθρωπίνου σώματος. Είναι δηλαδή ο θυροειδής ο ρυθμιστής των επιπέδων ενέργειας που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι παθήσεις του θυροειδούς αδένα? Ο θυροειδής μπορεί να λειτουργεί υπερβολικά έντονα, οπότε έχουμε τον υπερθυροειδισμό, ή μπορεί να παράγει λιγότερες ορμόνες από όσες χρειαζόμαστε, οπότε έχουμε τον υποθυροειδισμό. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις μπορεί να διωγγωθεί όλος ο θυροειδής, οπότε μιλάμε για βροχοκύλη, ή μπορεί να διωγγωθεί ένα σημείο μόνο θυροειδούς, οπότε τότε μιλάμε για τα οζίδια του θυροειδούς. Πώς γίνεται η διάγνωση? Η διάγνωση των παθήσεων του θυροειδούς γίνονται με κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος, όπου μετρούμε τα επίπεδα ορμονών του θυροειδούς, και επίσης με το υπερηχογράφημα του θυροειδούς, όπου εκεί μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος του αδένα και να δούμε αν υπάρχουν οζίδια. Σε περίπτωση που υπάρχουν οζίδια, πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε παρακέντηση, να πάρουμε κύτταρα από το θυρόιδο και να τα εξετάσουμε στο μικροσκόπιο. Πώς αντιμετωπίζονται οι παθήσεις του θυροειδούς αδένα? Οι παθήσεις του θυροειδούς, όταν υπάρχει διαταραχή της λειτουργίας, όταν υπάρχει υπερβολική λειτουργία, χρησιμοποιούμε κάποια φάρμακα που προσπαθούμε να φρενάρουμε κατά κάποιο τρόπο το θυροειδή. Και αν αυτά τα φάρμακα δεν είναι αρκετά και δεν ανταποκριθεί ο υπερθυροειδισμός, τότε θα χρειαστούμε χειρουργική αφαίρεση. Στις περιπτώσεις που ο θυροειδής υπολειτουργεί, έχει παράγει χαμηλές ποσότητες ορμόνης, τότε χρησιμοποιούμε βοηθητικά την ορμόνη που λείπει από τον οργανισμό, ώστε να μπορέσουμε να την αντικαταστήσουμε. Σε περιπτώσεις που έχουμε οζίδια της θυροειδούς ή βροχοκύλη, εκεί μόνο η χειρουργική αφαίρεση δίνει την οριστική θεραπεία. Υπάρχει κάτι νεότερο στη χειρουργική του θυροειδούς αδένα? Η χειρουργική τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα άλματα. Ξέρουμε όλη τη λαπαροσκόπηση που μέσα από πολύ μικρές τρυπούλες μπορούμε να αφαιρέσουμε, ας πούμε, τη χολιδόχο κύστη. Κάτι παρόμοιο πλέον εφαρμόζουμε και στην χειρουργική της θυροειδούς με την ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Οπότε μέσα από μια πολύ μικρή τομή μεγέθους 2 έως 3 εκατοστών μπορούμε να αφαιρέσουμε όλο το θυροειδή αδένα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικό φωτισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεγεθυντικούς φακούς και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κάποια ειδικά εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας με τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τα νεύρα της φωνής και παράλληλα να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε το θυροειδή χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα μόνο ράμα. Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ελάχιστη επεμβατική τεχνική του θυροειδούς, έχουμε εξοπλιστεί εδώ στην κλινική μας με ειδικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία μας επιτρέπουν να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια τόσο προηγμένη χειρουργική επέμβαση όσον αφορά την αφαίρεση του θυροειδούς. Μετά το χειρουργείο, δεν χρησιμοποιούμε σωληνάκια παροχητεύσης όπως χρησιμοποιούσαμε παλιά και μπορεί ο ασθενής να φύγει είτε το ίδιο απόγευμα μετά το χειρουργείο ή και την επόμενη μέρα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης χειρουργικής τεχνικής? Με την ελάχιστη επεμβατική αφαίρεση του θυροειδούς, επιτυγχάνουμε μια πολύ ασφαλή εγχείρηση και παράλληλα επιτρέπουμε στον ασθενή ταχεία ανάρρωση, αφού μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο είτε την ίδια μέρα και την επόμενη ημέρα. Επιπλέον, επειδή ακριβώς η χειρουργική τομή είναι εξαιρετικά μικρή, πετυχαίνουμε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.